Λέω να συναντήσουμε έναν σεφ ο οποίος μας έχει κάνει περήφανος στην ευρύτερη περιοχή της Ρωσίας. Έχει κάνει γνωστή την ελληνική κουζίνα και βέβαια μια εξέλιξη, θα έχουμε πει στο παρελθόν, μια εξέλιξη κάπως των ημερών έχει να κάνει ότι διδάσκει μαγειρική και ελληνική κουζίνα, προσέξτε, στην κορυφαία ίσως σχολή, διεθνή σχολή μαγειρικής, Swiss Am, η οποία έχει σχολές από την Ελβετία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανούσο Σιφοστρατουδάκη, να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω μιλάτε σε μένα, αλλά ακούω απειροελάχιστα. Μάλιστα. Τη φωνή σας, απειροελάχιστα, πραγματικά. Θα το προσπαθήσουμε. Κύριε Σιφοστρατουδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα κάπως καλύτερα. Σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Το κοντρόλ που μιλήσαμε πριν ήταν πολύ πιο καθαρά. Θα το βρούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, η Άννα θα κάνει εκεί τα μαγικά της πάνω στην ηχοληψία προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή επαφή, επικοινωνία, καθώς αξίζει το θέμα. Εγώ να πω ότι στην πρώτη επαφή που είχαμε πριν από κάποιους μήνες με τον κύριο Σιφοστρατουδάκη, τα μηνύματα τα οποία μας στείλατε ήταν δεκάδες. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα τον έχουμε. Από τη μία βρέθηκε στη Ρωσία προκειμένου να κάνει γνωστή την ελληνική κουζίνα και από την άλλη μία από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία σχολή διεθνώς μαγειρικής, Swiss Am, έτσι ονομάζεται, με σχολές από την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον έχει εντάξει στο δυναμικό της. Οπότε να λοιπόν μια καλή ευκαιρία σήμερα, εδώ προς το τέλος της εκπομπής, να συνομιλήσουμε μαζί του, να μας εξηγήσει το μυστικό της επιτυχίας από τη μία, από την άλλη να μας πει και για αυτή την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με την είσοδό του και τη συμμετοχή του σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Διεθνούς Σχολής. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βλέπουμε φωτογραφίες βέβαια από την σταδιοδρομία του, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από χαμηλά, πίστεψε στον εαυτό του, βγήκε στο εξωτερικό και βέβαια με όχημα την ελληνική κουζίνα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει. Κύριε Σιφοστρατουδάκη, με ακούτε? Ναι, τώρα έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση και ακούω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαι στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Είναι ο καθεδρικός ναός Καζάν. Ναι. Είναι πολύ όμορφος, όπως βλέπετε, φαντάζομαι. Είναι εξαιρετικό το πλάνο. Θέλω λίγο να πάμε από την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με τη συμμετοχή σας σε αυτή την Διεθνή Σχολή Μαγειρικής. Πραγματικά, ναι. Πώς προέκυψε, πώς νιώθετε και ποιες οι προοπτικές? Ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, προφανώς. Είναι κάτι το οποίο μέσα μου το δούλευα σχεδόν μία δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος. Το ονειρευόμουν σχεδόν μία δεκαετία. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό. Προέκυψε έτσι, ξεκινώντας δυναμικά. Επικοινώνησα με τη σχολή. Δεν φανταζόμουν ότι τόσο γρήγορα θα έχω ανταπόκριση. Είδανε το βιογραφικό μου και κατευθείαν επικοινώνησαν μαζί μου και ουσιαστικά έγινε ένα δοκιμαστικό επίσημο μάθημα με ελληνικής κουζίνας. Ναι. Το οποίο είχα βάλει και ένα κριτικό πιάτο, το χανιώτικο μπουρέκι. Πήγε πάρα πολύ καλά, όλοι ήταν κατενθουσιασμένοι, προσπαθούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους για να είναι επαγγελματίες, αλλά το ένιωθα ότι πήγε πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα μου προτείνανε να κλείσουμε συμφωνία και συζητήσαμε για τα επόμενα μαθήματα, τα οποία δεν είναι μόνο ελληνικής κουζίνας, είναι και μεσογειακής κουζίνας γενικά. Η ελληνική κουζίνα γενικά, ποιος ο ρόλος της, γενικά οι συνταγές, αυτή η ζέση που έχετε δείξει το να την κάνετε γνωστή σε όλη την Ευρώπη, ποιος ο ρόλος της και εντός του βιογραφικού προκειμένου να εισέλθετε σε αυτή την πολύ μεγάλη σχολή? Δεν άκουσα πάρα πολύ καλά για την ερώτηση. Αναφορικά με την ελληνική κουζίνα και τη δυναμική της και το ρόλο που έπαιξε στο βιογραφικό σας, προκειμένου να κερδίσετε τη θέση στη Διεθνή Σχολή. Από ό,τι καταλαβαίνω, καταρχάς μετράει πάρα πολύ το ότι
ίσως είμαι από τους λίγους θαραλέως που είχαν το θάρρος, το θράσος να έρθουν στη Ρωσία και στην Αγία Πετρούπολη και πόσο μάλλον είμαστε πολύ ελάχιστοι Έλληνες εδώ πέρα και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να είμαστε όλοι και όλοι δύο σεφ στην Αγία Πετρούπολη. Οπότε για αυτούς είναι μια τεράστια ευκαιρία το ότι είμαι εδώ και μπορώ να διδάξω σωστά την παραδοσιακή κουζίνα. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη δυνατότητα πριν από εμένα δεν την είχαν καθόλου. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα για το πώς φαντάζεστε το επόμενο διάστημα εκεί στη Ρωσία, επαγγελματικά πάντα, από τη μία, και αν οι συνήθειες των Ρώσων αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνονται την ξεχωριστή ελληνική κουζίνα έχουν διαφοροποιηθεί από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ναι. Εγώ, όπως νομίζω είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κυνηγάω ό,τι υπάρχει, ό,τι δυνατότητα μου δοθεί ώστε να μεταφέρω την ελληνική κουζίνα. Βλέπω ότι τώρα που έχω πατήσει σταθερά και δεν έχω πρόβλημα με τα χαρτιά μου, ότι μου είναι πολύ πιο εύκολο να εστιάσω στο σκοπό μου, που είναι η μετάδοση της ελληνικής κουζίνας, και προκύπτουν πολλά πράγματα σταδιακά. Ήδη ένα από τα πράγματα που προκύψανε είναι ότι με καλέσανε από τα κεντρικά γραφεία της Gazprom, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου στη Ρωσία, και εν μέσω της γιορτής της γυναίκας με καλέσανε για να μαγειρέψω για 100 γυναίκες που δουλεύουν στα γραφεία τους. Τι μαγειρέψατε? Τους έκανα ριζόγαλο. Ριζόγαλο. Λοιπόν. Τους βλήκανα με ριζόγαλο. Λοιπόν, ήταν μια φοβερή εμπειρία, προφανώς. Απευθυνόμενος εδώ στους Έλληνες, στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τι έχετε να τους πείτε? Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε ελληνικά. Οτιδήποτε είναι ελληνικό μου θυμίζει Ελλάδα ή μου θυμίζει Κρήτη, με συγκινεί πάρα πολύ. Δεν έχω περάσει ποτέ τόσο μεγάλο διάστημα μακριά από την Ελλάδα και σιγά σιγά έχω αρχίσει να βλέπω τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Μάλιστα, όπως συμβαίνει. Ναι. Και αυτά που θεωρούμε εμείς δεδομένα, ας πούμε, όσο είμαστε στη χώρα μας, εγώ πλέον έχω αρχίσει να μην τα βλέπω δεδομένα και να τα εκτιμώ απεριόριστα. Μάλιστα. Κύριε Σύφο Στρατουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ να έχετε και με το καλό να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ.